Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρίνα Καρισνέου. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Είμαι η Φωτεινή Καρισνέου. Είναι η εκπομπή μας Φωλέγαντος εκ Παραλλήλου από τη συχνότητα του NSTV Live, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και απόψε. Με μια μικρή καθυστέρηση. Σας ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα είναι η τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν, για αυτή την περίοδο. Θα επανακάμψουμε δρυμύτερες το φθινόπωρο. Πρώτα Θεός. Οπότε είναι μια εκπομπή προσωρινού αποχαιρετισμού. Κανονικά θα έπρεπε, αν ήμασταν σε άλλο mood, να έχουμε καλές τραγουδιστές, να είναι εξωτερικά γυρισμένα. Δεν υπάρχει αυτό. Οπότε βολευτείτε έτσι με τις δυο μας στο στούντιο. Θα κάνουμε... Δώσε μου ένα... Έτσι, δεύτερο, σου δίνω. Και ένα πρώτο. Λοιπόν, ναι. Θα έχουμε και τέτοια από του χρόνου, γιατί όπως είπαμε... Για την τελευταία εκπομπή μιλάμε τώρα, γιατί κανονικά έπρεπε φέτος... να είναι μια υπερπαραγωγή. Ένα λεπτό, να μιλάμε μια πάνω στην άλλη. Επειδή φέτος για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο, ήταν εντελώς αχαρτογράφητα τα νερά, το δοκιμάσαμε. Καλά πήγε αυτό, Μαρίνα. Έτσι φαίνεται. Θα δείξει, θα δούμε και από Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι έχει δείξει, γιατί και εσύ και εγώ... Έχουμε και επικοινωνία και επαφή με τον κόσμο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά, κάθε φορά θα το λέω αυτό. Ήταν σχεδόν ανέλπιστο τόσο πολύ όλο αυτό το θετικό κύμα, ναι, ως προς την έντασή του και της αγάπης, της αποδοχής τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, το οποίο εκπορεύεται από εσάς και τη λίγη εμάς και σας ευχαριστούμε. Από του χρόνου θα είμαστε σε θέση να έχουμε και τα βίντεό μας. Ναι, θα είναι... Οπτικοακουστικό υλικό. Θα είμαστε σε άλλο... Θα έχει άλλο στήσιμο η εκπομπή. Γενικότερα. Ναι, θα είναι εμπλουτισμένη με βίντεο, δεν με... Δεν θα τα πούμε όλα, θα τα δείτε. Καλά να είμαστε πρώτο αυτό στο φθινόπωρο, θα σας έχουμε πολλές εκπλήξεις. Πάρα πολλές. Και ήταν αχαρτογράφητα τα νερά, αλλά νομίζω ότι τα χαρτογραφήσαμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις επισημάνσεις. Να ευχαριστήσουμε άλλη μία φορά, θα το κάνουμε και στο τέλος, τους συνεργάτες μας, όλους. Στο τέλος θα τους πούμε όλους. Ναι, ονομαστικά θα τους πούμε στο τέλος. Αλλά τώρα, επειδή αύριο είναι και τα γενέθλια του, να του δώσουμε, τα γενέθλια τους, να δώσουμε μία έτσι προτεραιότητα, βέβαια δεν έχει αλλάξει ακόμα η μέρα, να πούμε ευχηθούμε χρόνια πολλά και όμορφα, πολλά και καλά στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του ΣΥΡΙΟΥ, του Κέντρου Λαογραφικής Έρευνας Νήσου Φολεγάνδρου, τον Νικόλα Ματσικά. Τον ευχαριστούμε και για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και για τη βοήθεια και για όλα όσα κάνει και όσα ετοιμάζει. Και στη ΣΥΡΙΟΥ, την δασκάλα. Την Δομνίκη του Κουκούρη. Να και όχι μόνο του Σύριου, έτσι. Ναι, να τα εκατοστήσετε και να είστε γεροί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι θα καταδοθούν μαζί σας. Και είπαμε, είμαστε εδώ γιατί τώρα, και ο Σύριος σταματήσαμε και τα μαθήματα του χορού. Είχαμε ναι, καλοκαίρι, τα μπάνια του λαού, παιδιά, πρέπει να... Αλλά από Σεπτέμβρη δυνατά, δυναμικά, γιατί έρχονται πολλά και τώρα δεν είχαμε και το χρόνο να τα οργανώσουμε, έτυχαν και πάρα πολλά, το έχουμε ξαναπεί. Okay. Έτσι λίγο δυστοπικά να το αφήσουμε. Πάμε λίγο στην θεματολογία της εκπομπής. Ναι. Θα πρέπει να... Η οποία νομίζω είναι η δέκατη, έτσι, μετά από τρεις μήνες ακριβώς. Η δέκατη εκπομπή με κάποιες αναποδιές, κάποιες αναβολές, κάποια έκτακτα γεγονότα που δεν μας έκοψαν λίγο τη ροή. Δυσάρεστα απροσδόκητα τα οποία έτυχαν τόσο σε εμάς όσο και σε συνεργάτες μας. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα θέλουμε να επαναλάβουμε μια πληροφορία για ένα παιδί της Φολεγάνδρου, το οποίο για κάποιο τεχνικό θέμα προχτές, ενώ το αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, δεν γράφηκε. Όσοι μας είδαν live το άκουσαν, όσοι όμως την είδαν την εκπομπή μαγνητοσκοπημένη δεν το άκουσαν. Οπότε επανερχόμεθα και λέμε για τον Μιχάλη το Μαρινάκη. Του Αντώνη. Λοιπόν, θα σας το διαβάσω έτσι όπως το ανήρτησε ο ίδιος. Διότι είναι ένα παιδί το οποίο διαπρέπει στο εξωτερικό, έχει διακριθεί και διακρίνεται και ως Έλληνας, αλλά και ως Φολεγάνδριος και ως αγαπημένο παιδί της καρδιάς μας βέβαια. Εμείς είμαστε και πολλαπλά υπερήφανες. Είναι ένα παιδί από τη Φολέγανδρο και δι' αγκαλιανό παιδί. Για Έλληνα.
Να πούμε ότι ο Μιχάλης ο Μαρινάκης, πέραν των όσων θα ακούσετε τώρα, έχει υπάρξει και είναι ήδη από την πολύ τρυφερή ηλικία των 8-10 ετών ακτιβιστής στις φιλοζωικές δράσεις και τις περιβαλλοντικές εν γέννη, αλλά τώρα πια ως επιστήμον, έτσι, όχι εκολαπτώμενος μόνο και εν δράση, θα σας πω τι έχει αναρτήσει. 22 Ιουνίου έγινε η και ανάρτηση. Και από εκεί φαίνεται και η καταξίωση του στο χώρο του, έτσι. Ναι. Αν και μικρό στην ηλικία και ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει και τις σπουδές. Είναι στην Αγγλία. Ναι. Στο Λίντς. Στο Λίντς. Ενθουσιασμένος που επιτέλους μπορώ να μοιραστώ μερικά συναρπαστικά νέα μαζί σας. Μετά από μήνες σκληρής δουλειάς, το project μας, η Recoupa, είναι ο συνολικός νικητής του βραβείου καινοτομίας του West Yorkshire. Αυτή είναι μία απόδειξη του οράματός μας για την προώθηση της βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς μέσω της καινοτομίας. Αντιλαμβάνεστε γιατί ανέφερα προηγουμένως τα όσα είπα για τον Μιχάλη για την ευαισθησία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάπτυξης μόλις ξεκινήσουμε τον MVP μας. Τώρα είμαστε μέρος του Spark Incubator στο Nexus Leeds. Η υποστήριξη και οι συμβουλές που παρήχαν η ομάδα Spark και η σύμβουλη Startup Program του West Yorkshire ήταν και θα είναι καθοριστικές στο ταξίδι μας για να κάνουμε την αλλαγή κύπελο με κύπελο. Η ομάδα Recoupa και εγώ επικεντρωνόμαστε στην αποστολή μας να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τα κύπελα μιας χρήσης. Αυτή είναι μόνο η αρχή και ανυπομονούμε να δούμε πού θα μας πάει το ταξίδι μας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ενημερώσεις. Έχουμε κάποια μεγάλα νέα σύντομα. West Yorkshire Combined Authority. Combined Authority, το είπα σωστά. Λοιπόν, τι να πω. Τα είπαμε όλα στην αρχή. Συγχαρητήρια στο Μιχάλη. Καλή σταδιοδρομία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, βλέπεις. Όχι, όλα ξεκινάνε από την αρχή. Εξαπαλώνω μήχων. Και βέβαια και με τις ευαισθησίες του κάθε ανθρώπου. Ναι. Και με την παιδεία, ναι, για την οποία μιλήσαμε εκτενώς, όχι όσο θα θέλαμε, ναι, αλλά με τον Μιχάλη, με το Μιχάλη δύο φορές το Πετρόπουλο, ναι, και για την ανάγκη παιδείας στους νέους. Και με το τι σημαίνει το έλλειμμα παιδείας, σε αντίστοιξη. Είμαστε άρα στο απόϊχο των εκλογών, ναι, των εθνικών εκλογών. Έχει βγει η νέα κυβέρνηση πλέον, ναι, ναι. Θα πούμε συγχαρητήρια σε έναν εκμητρό σχολεγάνδριο, τον Σοκράτη το Φάμελο, που εκλέγει και εκλέγει στη Βουλή των Ελλήνων. Εξελέγει στη Βουλή των Ελλήνων. Ναι, εντάξει. Συγχαρητήρια και στον Γιώργο τον Αμυρά, που πήγε πάρα πολύ καλά και στις εκλογές, ναι, δεν εντάξει, πήγε στη Βουλή τελικά. Ναι, αλλά ένα λεπτό, όχι. Θα διαφωνήσω. Πρώτα, παρόλο που με τον Φάμελο, τον κύριο Φάμελο, έχουμε και συγγένεια, θέλω, οι κυρίες προηγούνται, να πούμε. Λέμε για τους φολεγάνδρους. Και για, ναι, το, και για τον Γιώργο, επειδή έτσι, έχει, ναι, πολύ στενή σχέση. Κοίτα, να το δούμε και κλαδίδες. Ξέρω θα πεις. Έχει πολύ στενή σχέση με τη φολεγάνδρο. Όμως, πρέπει να πούμε ότι και έτσι να το κάνουμε. Εμείς θα συγχαρούμε και τις γυναίκες. Πρώτα απ' όλα θα πούμε συγχαρητήρια για την πολύ καλή πορεία που είχε η συμπατριώτησά μας η Ειρήνη Βραχάμ. Μπράβο, από εκεί έπρεπε να αρχίσει, Μαρίνα. Ναι, εγώ ναι, αλλά δεν μπήκε στη Βουλή. Ναι, δεν έχει να κάνει. Εγώ είπα αυτό πρώτα για αυτούς που μπήκαν. Αυτό θα το δούμε, οι κύριοι θα περιμένουν. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και βέβαια την Κατερίνα τη Μονογιού. Σαν Κυκλαδίτησα. Ναι, ως Κυκλαδίτησα και ως ένα πολύ ευαίσθητο άτομο. Ναι, ας πούμε, θα πω φίλη με την έννοια ότι εντάξει, γνωριστήκαμε πολύ πλέον. Τόσο ευαίσθητο κορίτσι, τόσο πολύ ναι, δικό μας κορίτσι. Και ναι, πολύ απλό πλάσμα. Ένα πλάσμα που έχει μια συμπεριφορά και μια θεότητα ενός παιδιού. Έχει μια πολύ θετική άβρα. Ναι, η αλλά Κατερίνα αυτό που εισέπραξα εγώ είναι ότι έχει τη συμπεριφορά ενός παιδιού μπροστά σε έναν καθηγητή, σε μια ψυχή. Ναι. Με μια ανασφάλεια, με μια. Όχι, θα σου πω. Δεν είναι μια ανασφάλεια. Αντιθέτως, έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση.
Έχει όμως την συστολή, ναι, αυτό έτσι, τη συστολή, τη σεμνότητα. Θα έχει ένα παιδί προς ένα καθηγητή. Ναι, γιατί αισθάνεται ότι δίνει εξετάσεις μονίμως, ότι κρίνεται και έτσι είναι και έτσι θα έπρεπε να είναι και για όλους. Ένα λεπτό. Ναι. Όσοι, για όλους όσοι είναι στον δημόσιο βίο και αυτό είναι το ήθος το οποίο θέλουμε. Ναι, θα σου πω όμως τώρα και εγώ κάτι. Ένα λεπτό να το τελειώσω αυτό το οποίο λέω, ναι, για την Κατερίνα. Για την Κατερίνα και η οποία θα το πεις, έχουμε πολλά να πούμε για την Κατερίνα. Και η οποία πραγματικά προσφέρει και συνεχώς, διαρκώς, δηλαδή βλέπεις, είναι αρκετό αυτό, δεν είναι αρκετό, θα κάνω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Την ευχαριστούμε, την αγαπάμε πολύ. Έχω την εντύπωση ότι δυστυχώς ακόμη στις μέρες μας υπάρχει και αυτό το ότι έλα μωρέ, γυναίκα και όμορφη. Γιατί α, είναι και όμορφη η Κατερίνα, είναι μια πλέτα, αυτά τα στερεοτυπικά, ναι, και καλά. Και η γυναίκα, όμορφη, εντάξει, δεν είναι, ναι, αυτό είναι και... Τι έχει να κάνει, ρε παιδί, εξωτερική εμφάνιση με το μυαλό και με την θέληση και να προσφέρεις, ναι. Ναι. Αλλά, ξέρεις, επειδή υπάρχει και αυτό... Ναι, ναι, τα στερεοτυπικά, ναι, το στερεοτυπικό, τα φύγω, δεν νομίζω ότι πρέπει να το λαμβάνω. Ωραία, η Κατερίνα η Μονογιού, λοιπόν, είναι και όμορφη και έξυπνη και εργατική και... Θετικός άνθρωπος. Η κατάφαση, συγγνώμη, και αυτού, άξια. Αυτού του οποίου λέμε Μαρίνα, λαϊκιστή, έχει όλο το πακέτο. Είναι λοιπόν εσωτερικά, το προτάσω αυτό, και εξωτερικά ωραίος ως άνθρωπος. Ωραία ως άνθρωπος. Συγχαρητήρια, Κατερίνα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και έχει την αμέριστη στήριξή μας. Και βέβαια και ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης, ο οποίος είναι ένας παλιός φίλος, γνωστός, αγαπάει τη φορέα μου και εκείνος. Για πάρα πολλούς λόγους, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες για το ότι εξελέγησα. Παρεμπιπτόντως έτσι ένα σχόλιο ότι η Νέα Δημοκρατία νομίζω συγκλάδες πήρε και τις 4 έδρες, νομίζω, έτσι, ναι, αυτό είναι. Επίσης, να πούμε στα παιδιά που δώσαν πανελλαδικές και που βγήκαν και οι βαθμολογίες. Και περιμένουμε αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της και περιμένουμε πολλά και για τις Κυκλάδες και για τη Φωλέγανδρο. Θα τα πούμε σε έτερο χρόνο. Τα λέμε τώρα τα γεγονότα, πώς έχουν έρθει τα γεγονότα και πόσο αφορούν τη Φωλέγανδρο. Εντάξει, βαθμολογίες επειδή... των παιδιών. Ναι, πριν από αυτό και επειδή κάποια πράγματα μπορεί να... Εντάξει, εμείς ποτέ δεν κρύψαμε, δεν καλύψαμε. Το ποιο όσοι μας γνωρίζουν, ξέρουν και που ανήκουμε πολιτικά, αλλά δεν έχει να κάνει έτερον εκάτερον. Εδώ αυτή η εκπομπή έχει μέσα της την πολιτική ενσπέρματη. Δεν είναι όμως ούτε κομματική, κομματικοποιημένη, ούτε πολιτικοποιημένη είναι. Με πολιτικό λόγο, ό,τι και εφόσον χρειάζεται. Γιατί η πολιτική είναι μέσα στη ζωή μας, είναι πολιτική πρακτική. Και πάμε και στο θέμα των πανελλαδικών. Βγήκαν οι βαθμολογίες. Ελπίζουμε τα παιδιά από τη Φωλέγανδρο και όλα τα παιδιά τα δικά μας που έχουν δώσει πανελλαδικές να έχουν καλά αποτελέσματα και να μπορέσουν να μπουν στις σχολές που επιθυμούν. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τα δικά μας. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία και. Καλά πλέον, ναι, τα οριστικά, να οριστικοποιηθεί αυτό. Κοίταξε, εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τα δικά μου, τα παιδιά της καρδιάς μου, να πω ότι παρά τις αντίξωες συνθήκες, ο στόχος επετέλθει, γιατί όταν είσαι εκεί όπου ήθελες να είσαι, στην πρώτη σου επιλογή, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι να... αν και φέτος ήταν μία χρονιά με ανατροπές, ειδικά στο μάθημα της ιστορίας. Πάντως, να πούμε έβγε και στη Γεωργία, γιατί την έχουμε αναφέρει, της είχαμε αφιερώσει και εκπομπή. Να πούμε έβγε και στον Σπύρο και τα παιδιά από τη Σύφνο, τα δικά μας παιδιά, τον Σπύρο και τον Ιάσονα, διότι και αυτοί τα κατάφεραν εξαιρετικά. Οπότε, παιδιά, καλή στα διαδρομή από εδώ και πέρα ως ακαδημαϊκοί πολίτες. Και να ευωθούν όλα στα όνειρα πολίτες. Και να... πάει η ζωή σας από εδώ και πέρα νεράκι και να είναι μεγάλη και ευτυχισμένη. Καλά, θα πω όπως εκτώνται και ξέρετε εσείς. Να πούμε τώρα στα δικά μας, στα της Φωλεγάνδρου. Ναι. Να πούμε ένα νέο που είδα πρόσφατα ανερτημένο στο σελίδα του Δήμου Φωλεγάνδρου. Ότι επισκέφθηκε τη Φωλεγάνδρο η κυρία Ελευθερία Ντεκό, η οποία όπως οι πιο πολλοί γνωρίζουμε είχε φωταγωγήσει, είχε επιμεληθεί του φωτισμού της Ακρόπολης και θα συνεργαστεί με το Δήμο για, για τη φωταγώγηση της Παναγίας και του μονοπατιού της Παναγίας. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θα καταθέσει την πρότασή της. Θα είναι κάτι, πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα που είχαμε στην Ακρόπολη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το ναι, εντάξει. Ωραία. Ωραία.
και συγχαρητήρια και γιατί όλα αυτά τα... για την πρωτοβουλία του Δήμου. Γιατί όλα αυτά που θα γίνουν για τη Φολέγανδρο και νομίζω ότι και κάπως κατά κάποιον τρόπο θα κοιτάξει να φωτιστεί και η χώρα μέσα κάποια μνημεία της χώρας από ό,τι διάβασα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται και οι πολιτιστικές ομορφιές του νησιού μας. Δηλαδή ναι. Και οι εκκλησίες μας και το μονοπάτι της Παναγίας και το μοναστήρι. Και αρκεί να μην επικεντρωθούμε μόνο στη χώρα, γιατί και εδώ, να το πω άλλη μια φορά, ίσως το σημαντικότερο μνημείο του τόπου μας είναι στην απάνω μεριά. Λέμε ίσως, για τον Άγιο Ιωάννη, ναι, στο νεκροταφείο. Και πρέπει να το δούμε αυτό και θα το δούμε αυτό, δηλαδή και εμείς θα το δούμε αυτό, πολύ σοβαρά. Θα έρθουμε και σε επαφή με το Δήμο και θα έχουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Και εκεί θα ήταν πάρα πολύ. Το θέμα είναι... Να φωταγωγηθεί, δηλαδή εκείνος ο χώρος. Ναι. Ναι. Εντάξει, απλά πρώτα πρέπει να διασωθεί ο χώρος για να φωταγωγηθεί. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε ένα σημείο ο Άγιος Ιωάννης που είναι και κημητήριο. Δηλαδή, πώς μπορεί να φωταγωγηθεί ένα κημητήριο. Κοίταξε, ωραία. Να μην φωταγωγηθεί, να φωτιστεί όμως με έναν τρόπο ο οποίος θα υπογραμμίζει και την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι. Το ακούτε από εμένα εδώ και επειδή έχω και την αντίληψη των όσων λέω και αυτό που λέμε με τα λόγου γνώσεως, έχω και πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πω για το πώς θα γίνει. Όχι τα πάνω-πάνω, όχι την νομίζω. Αυτά θα τα πω. Αυτά θα τα πω στην κυρία Ευθαλία Παπαδοπούλου, τη δήμαρχό μας. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Εντάξει, θα σας κρατήσω κάτι κι εγώ, γιατί είπαμε κι αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, από αυτήν την εκπομπή θα με βγάλει ακόμα περισσότερους λαγούς, όπως λένε και στο χώρο της δημοσιογραφίας. Αλλά αντίξω οι συνθήκες του χρόνου. Ωραία, ωραία όλα αυτά για τα πολιτιστικά, για τα πολιτιστικά μνημεία, για τους φωτισμούς, για την ανάδειξη του χώρου και. Θέμα είναι, θα μπορεί κάποιος να πάει στην Φολέγανδρο εύκολα. Ωραία. Θα έχει τα μέσα. Και όταν λέω τα μέσα εννοώ τα οικονομικά μέσα, όχι ναι, τον τρόπο που θα φτάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε τον τρόπο. Σχεδόν είναι ρητορική ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται ότι είναι ρητορική. Λοιπόν, κοίτα τώρα να δεις. Έχω αναφερθεί και άλλη φορά από εδώ σε έρευνες τις οποίες διεξάγει έτσι δημοσκοπικά συγκεκριμένο κανάλι, το Μέγκα, και ο κύριος Ευαγγελάτος. Και αποδεδειγμένα είναι έτσι. Πάντως, τώρα όσον αφορά σε αυτό το οποίο θα πω, να θυμηθούμε ότι εμείς προηγηθήκαμε, γιατί στην προηγούμενη εκπομπή με τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο εδώ, το είπαμε, ότι έχει ανακύψει το αντίπαλο δέος, το οποίο είναι η Αλβανία, όχι ένα έτερο. Η Αλβανία, ναι, το ξέρω. Το ξέρω, γιατί μην ξεχνάμε ότι φυσικά, το νότιο κομμάτι της Αλβανίας, η παλιά Βόρεια Ήπειρος, βρέθηκε από την Αδριατική, ναι. Είναι ήπιο το κλίμα της, ομοιάζει το δικό μας, είναι κάτι ανάλογο με την Κέρκυρα. Φυσικά, και θυμάσαι. Σε καμία σχέση σε κόστος, έτσι. Ναι. Είναι το 1/3 του κόστου των ελληνικών διακοπών. Και το είχαμε πει και είναι όντως έτσι, καλά η Τουρκία πάντοτε είναι. Αλλά σήμερα ειδικά είδα ότι το κόστος μιας εβδομάδας στις Κυκλάδες είναι 5.000 ευρώ και στη Χαλκιδική είναι ακριβώς το μισό. 2.500. Όταν πας σε ένα νησί που όλοι γνωρίζουν ποιο είναι και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε το δάχτυλό μας από το όνομά της. Και τρως μια μερίδα καλαμαράκια, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ, ή 500-600 ευρώ. Ναι. Που κάνεις ένα λογαριασμό χιλιάρικων, χιλιάδων ευρώ για το τίποτα. Και ακόμη, διάβασα ένα σχόλιο κάπου ότι είπαν, λέει, στη Μύκονο, μην κρυβόμαστε, αυτό, στη Μύκονο, η οποία κυρίως απευθύνεται στο διεθνές jet set και σε
πολύ ψηλά οικονομικά, σε οικονομικά δυνατούς ανθρώπους. Εύρος τους οικονομικά, ναι. Οι Άραβες που έρχονται οι Σύχηδες τη βρήκαν ακριβή. Συγγνώμη, εγώ δεν το είπα εδώ αυτό ότι πήρες την προηγούμενη εκπομπή, το ξέχασες. Εσύ το είπες. Εγώ το είπα. Α, ή το είχα διάβασα. Σε παρακαλώ, είπαμε το too expensive. Δεν βλέπεις. Άρα μέσα στις προβολές της εκπομπής μας δεν υπάρχει δική σου. Να, βλέπετε, εμείς δεν βλέπουμε τις εκπομπές μας. Ό,τι προβολές βλέπετε μετά είναι από... Σαν τους ηθοποιούς που δεν βλέπουν ποτέ τον εαυτό τους. Αχ, ψωνιστεί ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό. Okay. Βλέπουμε για να διορθώνουμε τα λάθη μας. Να, και τώρα εδώ πέρα έχω να διορθώσω τον εαυτό μου. Στην εκπομπή στην οποία είχαμε καλεσμένο τον κύριο Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, τον φίλο και συνεργάτη Παναγιώτη, Κωνσταντινίδη, ο οποίος μας ανακάλυψε κιόλας και τον ευχαριστούμε για μια φορά. Τον ονό μας. Μας βάφτισε, μας πέταξε. Να πούμε μέντορα. Το μέντορά μας. Να πούμε λοιπόν ότι τον είχαμε καλεσμένο και εγώ έκανα ένα από τα σαρδά μου. Αντί να πω, αναφερθήκαμε στην περίοδο Τανζιμάτ και Χάτι Σερίφου, Χάτι Χουμαγιούν, αυτά τα σουλτανικά φυρμάνια τα οποία έδιναν ευκαιρίες σε μη μουσουλμάνους Οθωμανούς υπηκόους. Και βέβαια εγώ είπα σε μη Οθωμανούς υπηκόους. Εξαφανίστηκε το μουσουλμάνους και είναι, αυτό, είναι σαν να έλεγα σε Έλληνες αλλά όχι Έλληνες. Τέλος πάντων αυτό. Να, το διορθώνω. Πάντως αυτό το διάστημα που κάνουμε τις εκπομπές, γιατί δεν ξεκινήσαμε την αρχή του χρόνου. 31 Μαρτίου, ακριβώς 3 μήνες. Ακριβώς 3 μήνες. Είχαμε ωραίες επισκέψεις εδώ στο στούντιο, δηλαδή ήταν εμπειρίες. Είχαμε προσκεκλημένους οι οποίοι πρώτα απ' όλα δέχτηκαν την πρόσκλησή μας και έχουμε και άλλους στη σειρά, πολλούς, και μου έρχονται και προτάσεις συνέχεια, ακόμα και προθέσεις. Και μας κάνει και ωραία και παρέα όταν πάνε εδώ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι και χαρά μας βέβαια, αλλά είναι και τιμή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους εσάς οι οποίοι έχετε έρθει ήδη και κάποιοι θα ξαναέρθετε. Όλοι τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο, την Ειρήνη και την Κατερίνα την Καλατζοπούλου, τον Θεόδωρο και τον Κωνσταντίνη. Τον Θεόδωρο και τον Γιώργο Λιβάνιο. Ναι, τον κύριο. Και τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο τον είπαμε δύο φορές. Τον είπαμε δύο φορές. Ναι, γιατί τον ήρθε στην πρώτη εκπομπή και στην τελευταία. Ένα, στο πούμε άπαξ. Ορίστε, τώρα εμείς εδώ θα κάνουμε. Τώρα μας λείπει παρέα, δηλαδή θα θέλαμε από, από το φθινόπωρο. Τα μυστικά θα κάνουμε. Θα έπρεπε να έχουμε πιο πολύ παρεούλα εδώ πέρα και θα την έχουμε. Θα έχουμε, θα είμαστε και πιο... Γιατί θα τα πλαισιώνουμε και με οπτικό ακουστικό υλικό και έχουμε και μία σειρά εκπομπών, τα έχουμε πει αφιερωματικών, οπότε εκεί εμπεριέχονται και συνεντεύξεις, ενοφθαλμίζονται και είπαμε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό θα ενοφθαλμιστεί. Θα έχουμε και επαφές με... Και τώρα και υλικό και από τη Φολέγανδρο, αλλά και όχι μόνο από τη Φολέγανδρο. Ναι, ήταν ωραία η παρέα, πολύ ωραία, είπαμε ουσιαστικά πράγματα και κάπως έτσι σαν να προειδεάσαμε για το τι θα επακολουθήσει, έτσι κάναμε έτσι μια προοικονομία του πράγματος, αλλά έρχονται και άλλοι καλεσμένοι από τους οποίους επίσης θα ωφεληθεί τα μέγιστα ο τόπος. Και με, με όλους αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν έρθει, αλλά και με αυτούς οι οποίοι θα έρθουν. Θα πούμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα σας αφήσουμε κανονικά τώρα να είμαστε πάρα πολύ θα ήθελα. Απόλυτα οργανωμένοι, θα παίζει ένα τρέιλερ, ένα teaser για την επόμενη σεζόν, όπως κάνουν όλες οι κούβες. Δεν το έχουμε. Και μία ανασκόπηση. Εδώ δεν έχουμε ούτε το σήμα, κοιτάξτε. Οπότε, θα μας συγχωρήσετε ένα λεπτό. Θα το πούμε προφορικά το teaser. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, εδώ δεν έχουμε ούτε, και θα μας το συγχωρήσετε αυτό, γιατί είναι έτοιμο το βίντεο, το σήμα μας, είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχουμε πει. Ήταν η ιδέα δική μου, την οποία έβαλα επί χάρτου και η Μαρίνα πρόσθεσε τη δική της πνευλιά, το υλοποίησε ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος, το έχει και ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος, άλλος ένας άνθρωπος, ο επικεφαλής ήταν τον οποίο ήθελα να ευχαριστήσουμε. Και σύντρες θα τους πούμε και όλους. Ναι. Απλά κάτι δεν έχει γίνει και δεν έχει βγει ακόμη, ναι, αλλά είπαμε πια από το φθινόπωρο θα τα βγάλουμε όλα. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί εμείς, δηλαδή ναι, εσύ. Θα τα βγάλουμε όλα από το φθινόπωρο, θα είναι εντελώς, θα έχουμε κάνει ναι, κάτι διαφορετικό. Και για να μην παραλείψουμε, γιατί ναι, μιας και μιλάμε για αυτά τα τεχνικά, τα οποία
εμένα, για εμένα είναι κάτι σχεδόν δυστοπικό, έτσι το λέω, το παραδέχομαι. Πρέπει να μην ξεχάσουμε, να ευχαριστήσουμε από εδώ και να ευχηθούμε και χρόνια του πολλά σε έναν αγαπημένο Απόστολο, Αποστόλη, Παναγιώτη, τον Καριστιναίο. Χρόνια πολλά. Ναι, ναι, σωστά. Πρέπει απόψε να ευχηθούμε στους Αποστόλιδες Πολεγάνδρου. Είναι πολύ. Χρόνια σας πολλά. Πέτρος και Παύλος χθες, Αργύριδες αύριο, ναι, χρόνια, ναι, πολλά, ναι, ναι, χρόνια, ναι, πολλά, ναι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Από εδώ και πέρα ο Ιούλιος είναι και ένας μήνας με πολλές γιορτές. Έχουμε και το Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμωνα. Ναι. Έχουμε και τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας στην Αγκάλη που κάνουν κάθε χρόνο. Ειλικρινά δεν έχω προλάβει να δω εάν θα κάνει ο Δήμος. Φαντάζομαι ότι... Τα πανηγύρια φαντάζομαι ότι θα γίνουν όπως και κάθε χρόνο και της Αγίας Μαρίνας και του Αγίου Παντελεήμωνα και το Χριστού και της Παναγίας. Ειδικά του Αγίου Παντελεήμωνα για εμάς έχει, ναι, μια ιδιαίτερη. Απλά συγκυριακά και λόγω υποχρεώσεων δεν την κάνει να είμαστε κάτω στη χάρη του. Δεν πειράζει, εννοητός είμαστε εκεί. Η ευλογία του να σκεφάσουν πάντες. Και η καρδιά μας είναι εκεί και το μυαλό μας είναι εκεί. Εμείς θα πούμε σε αυτήν την εκπομπή άλλη μια φορά. Επιλέξτε την Φολέγανδρο για τις διακοπές σας. Ναι. Θα μείνετε ευχαριστημένοι από τις ομορφιές σας, τις παραλίες της. Όχι, ενθουσιασμένοι θα μείνουμε, ναι, από τις ομορφιές για τις παραλίες. Δεν θα είναι μόνο ευχαριστημένοι. Θα σας, όσον αφορά τις υποδομές, αν βρείτε δωμάτια θα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί σε αυτό, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, είναι πολύ προσεγμένες οι καταστάσεις στη Φολέγανδρο. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό. Ελπίζουμε να βρείτε. Αν βάλετε τώρα μπρος, μπορεί να το πετύχετε. Λίγο αργότερα δεν νομίζω. Ναι, μπορεί και να είναι οριακά. Να πω ωστόσο, να είδες, ότι ο πολύ γνωστός γλυπτικός παραγωγός, ο Τάσο Δούσης, ναι, τον, ναι, οποίο αναφέραμε, ναι, ο κύριος Δούσης, Τάσο Δούσης νομίζω, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Ο οποίος κάνει την πολύ γνωστή εκπομπή στη τηλεόραση, έκανε μία ανάρτηση και νομίζω πόσα, 15, 20, 25, δεν θυμάμαι, καταλήγματα στις Κυκλάδες με κόστος κάτω των 100 ευρώ, μεταξύ των οποίων είναι και ένα από τη Φολέγανδρο. Δεν θα το αναφέρω, μπορείτε να το βρείτε στο όριο, δεν θα κάνω, ναι, ναι, από εδώ, εντάξει. Βρίσκεται στη χώρα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, στη Φολέγανδρο έχουν καταλήμματα, όχι απλώς αξιοπρεπή, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει. Και με πάρα, δηλαδή λέμε για την ακρίβεια εν γέννη, αλλά υπάρχουν καταλήμματα πάρα πολύ οικονομικά, τα οποία εάν τα ψάξετε θα τα βρείτε. Και, ναι. Όχι μόνο καταλήμματα, αλλά και μέρη στα οποία μπορείτε να πάτε να φάτε, εστιατόρια, ταβέρνες, λοιπόν, ψάξτε και θα βρείτε, όπως ψάχνει βρεις. Και το άλλο που θα πω είναι ότι τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία που θεωρούνται πολύ ακριβά, είναι όμως και πολύ καλής, δηλαδή είναι, α, ναι, top. Δεν μιλάμε τώρα για απλώς ακριβά δωμάτια σε κάποια ξενοδοχεία, μιλάμε για κορυφαία ξενοδοχεία. Κορυφαία, όπως το είπες. Κορυφαία. Οπότε εκεί, σε σύγκριση με άλλα, ναι, δικαιολογούν το κόστος. Ναι. Έτσι, ναι, την τιμή τους. Δεν είναι μια τιμή που απλά την πετάμε πάνω και λέμε το που... Και μην λέμε, ας πούμε λέμε, κάνει τόσο κι άμα θέλει σέλ, αυτό έχω, όπως κάποια στιγμή το νησί που προαναφέραμε στην οικονομία, νοικιάζαν τις ταράτσες και τα κοτέτσια, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι τιμές, οι πιο ανεβασμένες, έχουν να κάνουν και με πολύ, 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 πολύ καλά, καλά ξενοδοχεία, καλά, με παροχές, με. Οπότε, ναι, έχει ένα αντίκρισμα το κόστος. Τώρα, βέβαια, ο καθένας σε αυτό που μπορεί να πληρώσει και σε αυτό που μπορεί και να... Και βέβαια είναι το τι ζητάει κανένας, τι ζητάει, ο καθένας, και τι διαθέτει. Τι διαθέτει, τι ζητάει, τι επιθυμεί, πόσες εναλλακτικές θέλει να έχει, γιατί σε αυτά τα καταλήμματα, τα top, για να το πω, τα κορυφαία, όπως είπες πολύ σωστά, σε άπεστα ελληνικά, σε αυτά οι εναλλακτικές είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, είτε μείνεις, αποφασίσεις ότι θες να μείνεις μέσα, είτε βγεις έξω, ναι, μια δε, χαρά, και μέσα να μείνεις. Να πούμε το άλλο, ότι... Ελεργία σου, Μαρίνα. Για μουσική, θα με συγχωρέσετε, αυτό δεν μπορώ να το διορθώσω. Το άλλο που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι, ok με τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία, ίσως αυτό που είναι μεγαλύτερη τροχοπέδι στο να επισκεφτεί κάποιος τη Φολέγανδρο είναι, ξανά, το ξαναλέμε άλλη μια φορά από εδώ, τα δρομολόγια. Το κόστος των δρομολογίων, καθώς και
Και το λέω αυτό γιατί θα μου πει κάποιος, μα υπάρχει το γρήγορο. Ναι, αλλά το γρήγορο το πλοίο και το δελφίνι και το μεγάλο που παίρνει αυτοκίνητα έχει 90 ευρώ το εισιτήριο το άτομο να πας, ναι. 90 να γυρίσεις και 120 ευρώ να πας με το αμάξι και 120 ευρώ. Δηλαδή, ένα άτομο με το αμάξι του για να πάει και να έρθει από τη Φωλέγα το θέλει 420 ευρώ μόνο για εισιτήρια με το γρήγορο. Οπότε ναι, αυτό ναι. Αυτομάτως αυτό είναι απαγορευτικό. Αν θέλει το ένα άτομο, μια οικογένεια δηλαδή θέλει 600 ευρώ για εισιτήρια, αν πάει με το γρήγορο. Σήμερα είπαν ότι χρειάζονται 4 μισθοί για μια εβδομάδα. Ναι, 600 ευρώ στη Φωλέγα. Εσύ λες για μια εβδομάδα, εγώ λέω για τα εισιτήρια. 600 ευρώ. Όχι, συμπεριλαμβανομένων και των εισιτηρίων. Ναι, δηλαδή ο άλλος το σκέφτεται να ξεκινήσει. Μπορεί να βρει ένα οικονομικό δωμάτιο και να του καλύψει την ανάγκη να επισκεφτεί τη Φωλέγανδρο. Το εισιτήριο είναι απαγορευτικό. Το δε συμβατικό πλοίο. Ωστόσο προαπαιτούμενο. Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο τρόπο πρόσβαση. Ανήκει στα εκ των όνων κάνευ, δηλαδή αν δεν πάρει εισιτήριο, θα πάω. Ναι, και υπάρχει και το συμβατικό πλοίο. Το Διονύσιο Σολομός που το ξέρουμε όλοι, γιατί μόνο αυτό υπάρχει. Το οποίο ναι, μένει οικονομικότερο, αλλά έτσι όπως έχουν κάνει τα δρομολόγια φέτος, δηλαδή Παρασκευή ξεκινάς και περνάς όλες τις δυτικές κυκλάδες για να φτάσεις στη Φωλέγανδρο, κάνεις 11 ώρες για να φτάσεις, είναι σαν να είσαι το χειμώνα. Ναι. Αυτομάτως δηλαδή του λες του άλλου ή θα μπεις και θα ταλαιπωρηθείς ή θα το πληρώσεις. Δηλαδή, ναι, σου βάζει να ξέρω, η αλήθεια είναι. Δεν είμαι εγώ η αρμόδια και ούτε η κατάλληλη, δεν είμαι γνώστης για να ξέρω τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό έχει δώσει ένα... θέμα πολιτικής των ακτοπλοϊκών εταιριών. Ναι, ακριβώς. Ξέρω ότι από την πλευρά της η δήμαρχός μας, η κυρία Εφθαλία Παπαδοπούλου, έχει κάνει ό,τι καλύτερο, περισσότερο μπορούσε για να έχουμε καλύτερα δρομολόγια. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το πέτυχε. Ίσως δεν το έχει πει, δεν έχω προσέξει. Θέλω να δεις, υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια, αλλά ξαναλέω το κόστος είναι που θα αποτρέψει κάποιον να επισκεφτεί τη Φωλέγανδρο. Ναι, αυτό εντάσσεται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Θα σου πω κάτι. Όταν μου λένε από πού είσαι, γιατί το συναντώ συχνά, λέω από εκεί. Α, ωραία, είναι πολύ ωραία να σε έχουμε ακούσει. Πόσο γρήγορα μπορείς να φτάσεις. Λέω με το γρήγορο πλοίο μπορείς να πας σε 4 ώρες. Πόσο έχει το εισιτήριο, τόσο. Αν είναι πάρα πολύ ακριβό. Και το συμβατικό πλοίο κάνει τόσο. Είναι πιο οικονομικό. Πόσες ώρες κάνει, 12. Αμέσως τον παγώνω στον άλλον. Σου λέει ή θα πρέπει να πληρώσω που δεν μπορώ, ή θα πάω. Θα πάω μια μέρα ολόκληρη 25 ώρες στο καράβι. Μάλιστα. Αυτά είναι κάποια θέματα που, όπως λες και εσύ, δεν ξέρω κατά πόσο περνάει από το χέρι της κυρίας Παπαδοπούλου. Σίγουρα ήρθε σε επαφή με τους αρμόδιους, αλλά είναι θέμα ποιος κάνει κουμάντο. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι. Ναι. Έρχεσαι εσύ με παρακαλάς, άμα θέλω θα το κάνω. Ναι, ίσως... Θα σου αφήσω κάποια ρέγουλα, αλλά... Ένα περιθώριο να είσαι. Ναι, ένα περιθώριο, αλλά τελικά θα κάνω αυτό που για ξέρω. Για το διαπραγματευτείς. Εντάξει, ίσως λοιπόν, ως προς τις διαπραγματεύσεις, θα μπορούσε να γίνει κάτι εκεί. Αλλά έχω εμπιστοσύνη στις αρχές του τόπου ότι θα το διαχειριστούν τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό θέλω να πιστεύω. Να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις. Τι να γίνει αυτό, ξέρω εγώ τι να πω. Εμείς από την πλευρά μας, όσο μπορούμε εμείς εδώ. Εμείς το λέμε και το ξαναλέμε. Θα το ετοιμάσουμε. Και ίσως, ναι, όχι ίσως, ίσως λέω συνέχεια, αλλά όχι, χωρίς ίσως. Απευθύνομαι και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και στις ανδεφέρειες, γιατί έχω και μια επαφή διαδικτυακά. Φροντίστε λίγο περισσότερο για τη Φωλέγανδρο. Η Φωλέγανδρος είναι ένας δυνατός πόλος έλξης και με μία δυναμική, μία δυναμική συνεχώς, η οποία παρουσιάζει συνεχώς αυξητική τάση, μέχρι βέβαια ένα όριο το οποίο κανείς δεν μπορεί να το προδικάσει, να το γνωρίζει. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να το μεταθέσουμε στο απότερο, πολύ απότερο μέλλον και δι να το εξοβελήσουμε κιόλας, δηλαδή ούτε καν, να μην υπάρξει ούτε καν σημείο καμπής, πόσο μάλλον
όριο, τέρμα. Αυτό. Οπότε λίγη περισσότερη φροντίδα για τη φωλέγαντο. Να πω τώρα εγώ κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι έχω σκεφτεί πολλές φορές μήπως τελικά δεν θέλουν τόσο πολύ να φροντίσουν τη φωλέγαντο. Ναι. Όχι, ξέρεις, γιατί σου λένε γιατί ανεβαίνει τόσο πολύ ένα μικρό νησί και αν κρατήσουμε τη δύναμη των τουρισμού στα νησιά που έχουν παραδοσιακά, που έχουν παράδοση στον τουρισμό και στους επισκέπτες. Εγώ κάνω την κακιά πάντα. Ναι, όχι. Όχι, εσύ κάνει τη χαζή και εγώ τώρα θα κάνω την κακιά. Και εφόσον. Έτσι, αυτή είναι η ρόλη μας, είναι διακριτή όμως. Έτσι. Λοιπόν, και αλήθεια τώρα, μάλλον. Μου πετά την καυτή πατάτα εμένα. Επειδή είναι και των ημερών, θα μας συγχωρέσετε ένα λεπτό, θα σηκώσω από τη θέση μου για να βάλω σε λειτουργία πάλι το air condition, γιατί θα ζεσταθούμε πλόκα και έχει σταματήσει. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη για ένα λεπτό. Είναι κάτι το οποίο τελικά δεν πρέπει να συμβαίνει, αλλά είναι πρακτική ανάγκη υψής της σημασίας, διότι δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρακτικά, καταλαβαίνετε. Ορίστε. Τόσο μόνο. Για τόσο μόνο. Λοιπόν, για πες λοιπόν, για συνέχισε αυτό που έλεγα. Λοιπόν, να συνεχίσω αυτό που έλεγες, όχι δεν έλεγες. Όχι, να με ρώτησες. Αυτό που σου έλεγα. Ναι. Και πρέπει τώρα να δώσω εγώ μία απάντηση. Κοίτα τώρα, θεωρείς συνωμοσίας μακριά από εμένα. Ναι, δεν θα μπορούσαν να πούνε πολύ πολλά, αλλά άρε. Έτε πλήνε μου. Εγώ έτσι θέλω να έχω μία εμπιστοσύνη στην αγαθή προαίρεση και να πω ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όπως βλέπεις, Μαρίνα, δώσε μια πολιτική επανάληψη διπλωματική. Εγώ πάλι λέω ότι ας πούμε περνάει. Άστο στο τραπέζι και περνάει αυτό. Περνάει ακριβώς κάτω από τη φωλέγαντο, από την απάνω μεριά, περνάει το Blue Star Ferry. Ένα μεγάλο καράβι. Uh-huh. Περνάει, πάει από Νάξο ή ο Σαντορίνη, περνάει κάτω από τη φωλέγαντο και δεν μπορεί να πάει στη Μήλο. Και στη φωλέγαντο δεν έρχεται. Ποιο είναι το κόστος και ή το κόστος να μπει στη φωλέγαντο. Δεν το ξέρω. Εντάξει, ναι, δεν, ναι. Εντάξει. Από κάτω περνάει. Όταν σου λέμε από κάτω, όπως περνάει και ο Σολομός να φεύγει. Έχεις εικόνα. Έχω εικόνα, Μαρία. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Δεν περνάει ανοιχτά από κάτω. ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μπαίνει. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μπαίνει από τη Σαντορίνη ΣΥΡΙΖΑ στη Ορκοραβοστά και βγαίνει άμα θέλει. Τέλος πάντων, έχουν πει ότι του ενοχλεί το λιμάνι, την μικρό το λιμάνι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τόσα χρόνια πριν που έρχονταν το σπιδράνο, το μεγάλο, το θυμάστε, το σπιδράνο. Το θυμάμαι. Ήταν μικρό το καράβι εκείνο. Όχι. Έτσι. Νομίζω ότι η Φωλέγανδρος έχει και τους κατάλληλους φίλους, τις κατάλληλες θέσεις και τις κατάλληλες αρχές, τις δημοτικές, για να επιληφθούν το θέμα τους και να δράσουν ναι. Επί του πεδίου. Εξάλλου τώρα είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο για τις δημοτικές εκλογές. Γιατί θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε και, και το Σεπτέμβριο θα σας έχουμε και νέα, θα έχουμε μαζέψει και υλικό. Θα έχουμε πάει και στον Ιστα, ξέρουμε πράγματα. Και κατά τη διάρκεια και μετά. Οπότε θα ξέρουμε και περί τίνος πρόκειται. Θα δούμε και τις υποψηφιότητες του νησιού, θα δούμε και τι θα γίνει και θα έχουμε σχόλια και θα μιλήσουμε για. Ναι, γιατί πέρα από τη δική μας ξεκάθαρη τοποθέτηση ως φυσικών προσώπων, γιατί όλοι μας γνωρίζετε, το πνεύμα της δημοσιογραφίας, το οποίο ενστερνιζόμαστε, απαιτεί αντικειμενικότητα. Δεν αυτοχαρακτηριζόμαστε δημοσιογράφοι. Είναι δύσβατος ο δρόμος, παρόλο που ως αντικείμενο είναι ένα μέρος του γνωστικού μου αντικειμένου, αλλά επουδενή. Αλλά η αντικειμενικότητα είναι σύμφωνη και με το χαρακτήρα μας. Ναι, εξάλλου και στις τοπικές εκλογές, στις δημοτικές, τα κόμματα λίγο πάνε στην άκρη, γιατί για το καλό του τόπου θέλουμε συνεργασία με ανθρώπους άξιους που θα δουλέψουν τον τόπο. Τα έχουμε ξαναπεί, έτσι. Εξάλλου δεν νομίζω ότι όλες οι θέσεις καλύπτονται από το ένα κόμμα ή από το άλλο για να βάλουν υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές. Οπότε εμείς θα δούμε τους συνδυασμούς μέχρι τότε, νομίζω ότι θα έχουν γίνει και γνωστοί ποιοι θα βάλουν υποψηφιότητα, αν και έχουμε υπόψη μας. Θα επιβεβαιωθεί μέχρι τέλος Αυγούστου. Οπότε θα έχουμε νέα στην πρώτη εκπομπή. Ναι, είναι περισσότερο τα πρόσωπα
εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Ναι, πρέπει να προσέξουμε αυτό. Ποιον θα εκλέξουμε για να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί. Ναι, δεν είναι ναι. Το επί κόμμα. Επί της ουσίας, έτσι. Επί της ουσίας δράσης. Όχι. Επί της ουσίας. Σταλώ. Ξέρετε πολύ καλά τι λέω, σε τι αναφέρομαι. Δεν θέλω, εντάξει, είναι τελευταία εκπομπή, δεν θέλω να γίνω πάρα πολύ κακιά. Όχι, δεν θα συνεχίσουμε άλλη την κουβέντα για το τι θα πούμε το Σεπτέμβριο. Όχι, 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 όχι. Αυτά θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Και τον Άγουστο. Και ο κολλιός τον Άγουστο, έτσι, για να παίρνουμε οπότε, σε μια διάθεση. Σιγά σιγά θα πάμε για να κλείσουμε εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά όλους τους συνεργάτες. Βιάζεσαι, Μαρίνα. Όχι, μπορούμε να πούμε κι άλλα πριν. Θα ευχαριστήσουμε και θα λέμε και γιατί ευχαριστούμε τα σένα. Λοιπόν. Πρώτα θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από τον Παναγιώτη. Τον Κωνσταντινίδη. Μα και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Γιατί και δεν το ο Παναγιώτης ήταν ο πρώτος άνθρωπος, η δικιά μου εμπειρία, όταν κάνω την πρώτη εκπομπή μαζί του, σαν προσκεκλημένες στο ταξιδεύοντας στον κόσμο, μας έδειξε πόσο ωραίο είναι μια τέτοια επαφή. Σε ένα τεχνικό κανάλι με την απλότητα Οπα. Των μη δημοσιογράφων που ένα εμείς. Λεπτό. Εραστής της τέχνης και μόνο έτσι το δεκτώ. Mm. Διότι και ως συλλογικότητα και ως διαδρομή και ως εμβέλεια και ως κοινό και ως δεκαετή παρουσία Μαρίνα, μόνο μικρό mm. δεκτό. Μόνο όχι ένα τεχνικό ότι... μικρό, γιατί είναι ένα κανάλι το οποίο έχει μεγάλη εμβέλεια, έχει μεγάλο κοινό. Και πολύ δυναμικό. Ναι, αλλά ξέρεις, και ένα λεπτό. Είναι 10 χρόνια. Όχι, τον ευχαριστούμε διότι μας εμπιστεύτηκε. Ναι. Και μοιράστηκε τις γνώσεις του μαζί μας. Και το ίδιο. Και τον Δημήτρη. Ακριβώς ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος, ο οποίος είναι και επικεφαλής. Διότι ο τηλεοπτικός αέρας είναι δύσκολος και αυτό επειδή εκτιθέμενος, εκτίθεσαι. Ναι, και επίσης. Εκθέτοντας τις. Ελεύθερες απόλυτα, στο απόλυτα να πούμε ελεύθερη. Τη γνώμη μας χωρίς να μας πατρονάρουν, χωρίς να μας βάλουν καλούπια και όρια τύπου μην πεις αυτό θα χαλαστεί εκείνος, ακριβώς. Μην πεις το άλλο γιατί ο κάποιος άλλος θα στεναχωρηθεί. Οπότε μπορέσαμε και εκφράσαμε τη γνώμη μας, την άποψή μας ελεύθερα χωρίς να σκεφτούμε ποιον μπορεί να θίξουμε. Ένα λεπτό Μαρίνα. Που δεν προσπαθήσαμε να θίξουμε κάποιον. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να μην... Όλα αυτά συνοψίζονται στο mea culpa και για εμένα και για τη Μαρίνα. Ναι. Μέα, κούλπα. Ναι. Αλλά και ότι είπαμε θα σπάσουμε αυγά και το δεχτήκανε. Δεν μας έβαλαν ναι. Ούτε κόκκινες γραμμές. Ότι ούτε ωραία. Εκεί, ναι. Πέραν αυτών της αξιοπρέπειας, της αντικειμενικότητας. Της σοβαρότητας και, και του να μην προσβάλλεις τον καλεσμένο σε οποιονδήποτε αλλά άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι και θέμα χρηστών ηθών. Ναι. Οπότε είπαμε τον Παναγιώτη, αλλά στον Παναγιώτη θέλω να μείνω γιατί μας έκανε και χαλαρώσαμε. Μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε πώς είναι να κάνεις μια εκπομπή έξω και έτσι όπως την κάνουμε σε... για την ώρα. Για την ώρα, ναι. Μας υποστήριξε, έτσι, πώς μας έστελνε μηνύματα στο μέση στη διάρκεια της εκπομπής. Ακούγεστε, δεν ακούγεστε, δυναμώστε το μικρό. Διότι αχ, σχετές και με το όλο κομμάτι. Δυνάμωσε, εγώ ακόμα παραμένω. Ναι, δυνάμωσε λίγο τον ήχο. Δεν ακούγεσαι καλά. Κάνεις παράσιτα. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Και τον να Δημήτρη, πω κάτι για την υποστήριξή του. Πήγαινε λίγο πιο αργά. Όχι, όχι, όχι. Μαζί θα τα πούμε. Αλλά και να πω ότι εάν δεν ήταν ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντινίδης, αλλά και ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος, αλλά και ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος, γιατί θα πούμε μετά για τον Μιχάλη, από ό,τι τεχνικά προβλήματα είδατε, εντοπίσατε. Θα είχαμε πολλά παραπάνω. Πολύ περισσότερα. Για τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο. Λοιπόν, θα πούμε τώρα στον Μιχάλη. Ευχαριστούμε, 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 Μιχάλη. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Τα έχουμε πει όλα για σένα. Είναι τα πιο πολλά τουλάχιστον. Δεν θες να λέμε κιόλα. Αλλά τα υπόλοιπα θα φανούν μπροστά. Σε βλέπω μπροστά μου να κοκκινίζει και να λες δεν θέλω να πει άλλα για μένα με αυτό το ύφο σου. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέμε άλλα για σένα. Σε ευχαριστούμε και σε αγαπάμε. Ένα λεπτό, ναι. Αλλά θα ξεδιπλώσει και άλλε πτυχέ τη δημιουργική δράση. Θα πούμε. Μπροστά στο τηλεοπτικό φακό. Ναι, τον κάνει και κοκκινίζει. Μην λες άλλα. Λες άλλα. Θα ευχαριστήσουμε τον Γιάννη, τον Χατζηδημητρίου, όλο ξεχνάω το επιθετό σου Γιάννη, συγγνώμη. Το έχει μείνει αυτό το, κοίτα να δεις, που έχουμε στο φορέα. Ο Γιάννης, καλά αυτό, και ο Γιάννης Κατερίνας. Είναι αυτό το πράγμα, ναι, συγγνώμη Γιάννη μου, συγγνώμη. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ο Γιάννης ο Χατζηδημητρίου είναι ο σύζυγος της αντιπροέδρου του Σύριου, της
Κατερίνα της Καλατζοπούλη, που είναι και συνεργάτη της εκπομπής. Η οποία είχε δει στην εκπομπή. Όχι, είχαν δει στην εκπομπή. Θα τη δείτε και στη στήλη, Μαρίνα, ναι, ναι. Και εκεί. Γιατί φέραμε εδώ μαζί με τη μητέρα της. Σας το χρωστάμε και το ξέρουμε. Ήρθε, αγαπάμε πολύ. Αχ. Παρακαλώ και τους τηλεθεατές να δείξουν κατανόηση. Είναι ακριβώς οι ίδιοι τεχνικοί λόγοι, οι οποίοι κατέστησαν απαγορευτικό το να προβάλλουμε οπτικοακουστικό υλικό, το υπόλοιπο οπτικοακουστικό υλικό, άρα και το σήμα, άρα και τα βίντεο αυτά τα οποία έχουμε, τα φιλμάκια με συνταγές μαγειρικής, το μαγειρεύοντας φολιγανδρίτικα, το οποίο θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη. Είναι έτοιμη και η μακέτα, όλα πολύ ωραία. Μου πήρε λίγο χρόνο να το φτιάξω, αλλά και ο Μιχάλης, ο Πετρόπουλος, μια χαρά μου λέει, τώρα στείλ το, θα φτιάξω. Μια μεταβατική περίοδος και ναι, λοιπόν. Και για μένα. Οπότε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Σκηνοθέτης, κάμερα, μα φωτογράφος, τα πάντα είναι. Ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ο άνθρωπος σου πήγε για όλα. Το εύχομαι να πάνε όλα κατευθείαν, γιατί ετοιμάζουμε κάτι στη Φολέγανδρο και μίλησα λίγο πριν έλθω στην εκπομπή. Μίλησα μαζί του. Ελπίζω να πάνε όλα κατευθείαν. Εκείνος ξέρει σε τι αναφέρομαι. Οπότε απρόσκοπτα να είναι με τη σύζυγό του στο νησί, με την Κατερίνα και να κάνουν όλα αυτά τα υπέροχα τα οποία ετοιμάζουμε. Για να πάμε τη Φολέγανδρο μπροστά και να την δείξουμε αυτή την άλλη Φολέγανδρο, η οποία αξίζει την προσοχή, πέρα από το καρποστάλ και εδώ θα φας και εδώ θα πιεις και εκεί θα κοιμηθείς και εκεί θα έχεις και πολλά περισσότερα. Την Κατερίνα βέβαια, την αντιπρόεδρο του ΣΥΡΙΟΥ. Την Καλατσοπούλου, τη μαμά της, την Ειρήνη. Και τη μητέρα της, την Κατερίνα. Και για άλλη μια φορά θα μου επιτρέψει να ευχαριστήσω ξανά τον κύριο Θεόδωρο Λιβάνη και τον κύριο του Γιώργο για την τιμή που μας κάνει και μας κοίτα στην εκπομπή. Και μιλήσαμε για τόσο ωραία πράγματα και για τη Σέριφο και για τη Φολέγανδρο. Και εδώ να πω ότι δεσμευτήκαμε για κάποια πράγματα και εκείνη, ότι θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Θα επανέλθουμε, αλλά όχι μόνο στην εκπομπή και τέλος πάντων όχι μόνο διαλόγου εδώ, αλλά και με δράσεις. Αυτά θα τα μάθετε καιρό, γιατί θέλουμε αυτή τη σύγκληση. Καλά να είμαστε. Εσείς εν τη ενώση και οι Κυκλάδες. Καλά να είμαστε, έχουμε μπροστά μας τον ολόκληρο χειμώνα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και όχι μόνο οι Κυκλάδες με τις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες και μετά εκτός Κυκλάδων μέρη. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, ξέρεις σε τι αναφέρομαι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Πρέπει και όλους ναι. τους συνεργάτες μας, Μαρίνα, και στο Σύριο. Ναι, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά από το Σύριο, να ευχαριστήσουμε... τους δασκάλους μας πρώτα. Τη Δομνίκη, χρόνια πολλά, Δομνίκη, για αύριο να τα εκπροστήσεις. Τον σύζυγό της και βοηθό της και συγχωρευτή και αυτόν, τον Κυριάκο, τον Κρεούζη. Τους είδατε άλλωστε όλους αυτούς και τους οποίους το αναφέρω και παρακάτω. Και στην εντυπωσιακή εκδήλωση την οποία κάναμε για τα μικρασιατικά στη Φολέγανδρο. Νομίζω ότι αυτό μας έβγαλε πέρα, θα το πω άλλη μια φορά, από τα συγκαταβατικά και τα συνηθισμένα και τα παραδοσιακά, έτσι το παραδοσιακό γλέντι του σταθμού. Ωραία, λοιπόν, την Ζέση Λουκίεβιτς. Την Ευγενία την Λουκίεβιτς, η οποία είναι εκείνη θεατρολογικά επιμελείται τις δράσεις μας. Είναι το δεξί μου χέρι μαζί με την Δομνίκη Σαρτά, την Κουπού, δηλαδή οι δύο κοπέλες μαζί. Τον σύζυγό της. Κανένα. Όχι, είναι υπεύθυνος φωτισμού, εντάξει. Είναι ο βοηθός κάμεραμαν, γιατί ο επίσημος που είναι ο Γιάννης δεν είχε έρθει την εκδήλωση και λόγους, ο Άρης. Ναι. Ο Γιάννης είναι ο πονολήπτης μας. Αλλά ο Άρης ο Σαββόπουλος είναι ο υπεύθυνος φωτισμού, γιατί μας έχει κάνει εξαιρετικούς φωτισμούς. Στη Φολέγανδρο, εντάξει, με τα μέσα τα οποία διαθέταμε και με τον χρόνο, τον ελάχιστο, κάναμε αυτό, αλλά επιφυλασσόμεθα. Είπαμε τον Νικόλα το Μάτσικα, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Και εσύ να τα κάτω στη Σαββονίκο. Αύριο πρωτομηνιά έχετε πολλοί κόσμος γενέθλια. Και βέβαια την Ταμία και επίσης συνεργάτηδα της εκπομπή, την Ταμία, το λέω πάλι, τη γραμματέα μας, γιατί Ταμία είσαι εσύ. Να βρω λίγο γιατί με ευχαριστεί εμένα, ναι. Τη γραμματέα μας, η οποία θα έχει και στείλει στην εκπομπή για τις αναμνήσεις τις οποίες σας έχουμε πει, τη Φανή την Παπαδοπούλου, τη στέλνουμε την καλησπέρα μας, την αγάπη μας. Όλους μαζί θα μας δείτε συντονισμένους, εν δράση και επί το έργο
μικρούς μεγάλους ενδρές, και το νέο αίμα του Σύριου και στο χορευτικό επίπεδο και στο δημιουργικό εν γέννη. Δεν θα αποκαλύψω ονόματα, θα τους δείτε, θα τις δείτε. Καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε. Προαλήφονται, ξέρουν. Θα είμαστε μαζί σας φθινόπωρο, να δροσίσει λίγο. Ναι. Εγώ εδώ θα ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να επισκεφτείτε τη Φολέγανδρο όσοι δεν έχετε αποφασίσει που θα πάτε. Ελάτε. Θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και αν κάποιοι πάτε διακοπές μετά τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, πάλι προτιμήστε τη Φολέγανδρο. Μπορώ να πω ότι είναι ακόμη ωραιότερα το Σεπτέμβριο ή τώρα τον Ιούλιο από ότι τον Αύγουστο. Όχι, κοίταξε, δεν είναι ακόμα ωραιότερα. Είναι ωραία, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι, είναι εξίσου ωραία. Τη βλέπεις όλη την ομορφιά το Σεπτέμβριο, γιατί έχει ηρεμήσει από τις έντονες καταστάσεις του Αυγούστου, λοιπόν, την κοσμοσυρωή και έχει τη δική της χάρη. Αν κάτι θέλαμε να κάνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, και σας το είπαμε, δεν το έχουμε καταφέρει στο έπακρο, ούτε καν, το έπακρο δεν υπάρχει περίπτωση να το φτάσουμε ποτέ, γιατί συνεχώς βάζουμε τον πύχη ψηλότερα, αλλά εκείνο το οποίο είναι ο στόχος μας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, είναι να σας δείξουμε τη Φολέγανδρο μέσα από τα δικά μας μάτια, τα μάτια της καρδιάς. Έχετε δει τη Φολέγανδρο από πάρα πολλούς άλλους, είτε είναι Φολεγάνδροι είτε μη. Αλλά η δική μας η οπτική έχει κάτι διαφορετικό και θα το καταλάβετε στο οπτικό ακουστικό δικό μας υλικό από το φθινόπωρο και μετά. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί είναι κάτι το οποίο είχε γεννηθεί στο μυαλό μου πολλά χρόνια πριν και έτσι τα έφερε η τύχη και ο καιρός, έτσι με κάνουν και αναφορές και στον ποιητικό λόγο, ώστε να υλοποιηθεί σε έτερο χρόνο, έτσι, τα γενέστερα τώρα. Ήξερα ακριβώς τι ήθελα να κάνω, δεν ήξερα το πώς, αλλά όταν ζητάς, που έρχονται, σου στέλνει, το έχει διαπιστώσει. Επομένως, αυτά θα τα δείτε. Και θέλουμε να σας συνεπάρουμε και να σας συμπαρασύρουμε μέσα από τη δική μας οπτική, έτσι από αυτή τη δική μας τη διάθεση, αυτή την ιδιαίτερη, της ιδιαίτερης αγάπης για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, ώστε να τη δείτε αυτόν τον άλλον τρόπο. Και νομίζω ότι μετά θα γίνετε σκλάβοι της αγάπης αυτού του νησιού. Αλλά είναι μία σκλαβιά αυτή, η οποία απελευθερώνει. Η Φολέγανδρος απελευθερώνει το πνεύμα. Σε κατακτά, αλλά και σε ελευθερώνει. Όταν την ερμηνεύσεις, ερμηνεύεσαι και μέσα από αυτήν. Θα σας το δείξουμε με έναν άλλον τρόπο. Πιο δραματικό, δραματικό με την έννοια της δράσης, έτσι, όχι. Αυτό. Ενέργεια, δράση. Ελάτε λοιπόν στο νησί μας, ελάτε. Είναι ένας μικρός θησαυρός και εντάξει, παντού τα πάντα. Αλλά ο Φολέγανδρος αξίζει όλη την προσοχή και την αγάπη σας. Κάθε φορά που μιλάω για αυτήν, η καρδιά μου χάνει ένα χτύπο. Ίσως περισσότερους από έναν χτύπους. Λοιπόν, μέσα σε... Υποτίθεται ότι και σκληρώσαμε. Ναι, μην συγκλήσουμε το δεύτερο. Λοιπόν, παιδιά, καλή αντάμωση να έχουν το φθινόπωρο. Πάρα πολύ. Να περάσετε ωραία, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τα μπάνια σας στις παραλίες του Φολεγάνδρου. Και αν έρθετε στο νησί... Όχι, να έρθουν αυτό, να κάνετε μπάνια στις παραλίες. Ωραία, να μην βάλω αν, να βάλω όταν. Εκεί κάτω στην Αγκάλη, το τελευταίο σπίτι με τα δέντρα, είναι το σπίτι μας. Εκεί θα μας βρείτε. Να είστε καλά. Να μας δώσετε και διαζώσεις και ιδέες και να μας κάνετε και επισημάνσεις και παρατηρήσεις και όλα δεκτά. Είμαστε ανοιχτές σε όλα. Καλό καλοκαίρι υπόλοιπο, καλή αντάμωση, καλό μήνα αύριο, πολλά φιλιά, την αγάπη μας, ναι, από μένα καλή νύχτα. Εγώ όμως δεν θα κλείσω. Εγώ θα σε ευχαριστήσω και σένα, Μαρίνα. Γιατί που μόνη μου έχεις δίκιο. Γιατί, να πω και κάτι, όχι, αυτό στο οφείλω και θα το πω. Σε ό,τι τόσα χρόνια κάνω και όσοι με γνωρίζουν τώρα, επιτρέψτε μου το αυτοαναφορικό σχόλιο. Η Μαρίνα δεν υπήρξε μόνο το δεξί μου χέρι, αλλά το άλλο μου μισό. Τίποτα δεν θα είχε γίνει χωρίς εκείνη.
είναι οι δύο, είμαστε δύο πυλώνες όλα αυτά, είμαστε μαζί. Αυτό το οφείλω στον εαυτό μου, να το πω. Ευχαριστώ πολύ. Μη με ευχαριστείς, γιατί ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τον τόπο μας. Ναι, δεν έχει... Αλλά μπορείτε, ένα χέρι μόνο, τον χέρι είναι βιτάλο, λέει, και το πατέρας μας. Και το πρόσωπο είναι φολέγανδρος. Σε αυτό λοιπόν το φωτεινό φολεγανδρίτικο πρόσωπο, στο πρόσωπο της φολεγάνδρου, θέλουμε να έρθετε, να σταθείτε μπροστά του και να γελάσετε κάτω από αυτό το υπέροχο φως, το απολώνιο φως, γιατί αυτό είναι η φολέγανδρος. Και να έρθετε να... Και είναι ευλογία Θεού, αλήθεια σας λέω. Πραγματικά, ο Απόλλωνας και η Παναγία μαζί, έτσι... Είναι βέβαια αυτό που θα πω εγώ, πολύ. Είναι ελάτε, είναι πολύ αλλά, θα πω ένα τελευταίο αλλά. Μην γίνετε θύματα των εντυπώσεων από κάποια πράγματα που μπορεί να σας δυσαρεστήσουν. Η φολέγανδρος είναι πολύ, δεν είναι, είναι ούτε τα, ναι, δεν είναι τα ξενοδοχεία, οι ταβέρνες και το σέρβις. Είναι όλα τα άλλα. Η φολέγανδρος είναι η φολέγανδρος. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει κάποιος και επειδή, το κατανοώ, μπορεί να μην σ' αρέσει να έχει δυσαρεστηθεί από το κατάλημα που επέλεξες. Από την ταβέρνα που έφαγες, από τον οδηγό που σε πήγε κάπου, από το ένα καίκι που σε πήγε για μπάνιο. Μπορεί να δυσαρεστηθείς. Όμως αυτό δεν είναι φολέγανδρος. Ναι. Φολέγανδρος είναι άλλο. Σας ζητάμε να τη δείτε σαν το νησί που είναι. Και όχι σαν τις παροχές που θα σας προσφέρουν και τις υπηρεσίες αυτοί που εκμεταλλεύονται τώρα. Σας ζητάμε η πρόσληψη της φολεγάνδρου εκ μέρους σας να υπερίπταται των μικρών. Να βγείτε έξω από τα πλαίσια. Πάνω, από πάνω. Γιατί η φολέγανδρος έτσι θεάται μόνο. Από πάνω. Γιατί και σε πηγαίνει πάνω. Αλλιώς δεν θα μπορείς να είσαι αντικειμενικό. Σε γιώνει για αποφάσεις ζωής, αλλά και σε αποθεώνει. Και μιλάω για το Απολλώνιο φως, αλλά και το φως της χάρης του Θεού εκεί πάνω στην Παναγιά μας. Όπως και να έχει φως. Κυκλαδίτικο φως, φολεγανδρίτικο φως, αγιοπελαγίτικο φως, φολεγανδρίτικο φως. Έχετε την αγάπη μας, έχετε τις ευχαριστίες μας, τις ευχές μας. Καλώς σας βράδυ. Καλή αντάμωση. Στο επανειδήν. Γεια σας.